Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο φυλάκιο Μαχαίρα, στο Παπλίκιο Όρος, εδώ που από τις 22 Οκτωβρίου καίει η φωτιά. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου και σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο φυλάκιο Μαχαίρα και μας ενημέρωσαν εδώ, βρισκόμαστε πίσω εκεί στη χαράδρα που βλέπετε ακριβώς, βρίσκεται το μέτωπο της φωτιάς περίπου 10 με 15 χιλιόμετρα από εδώ. Ακριβώς από πίσω μας βρίσκεται το φυλάκιο Μαχαίρα. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ιάζου Μοντέρ Μουμίν χθες, επιγείως επιχειρούν συνολικά 187 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 40 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 20 εθελοντές. Υπάρχει επίσης κέντρο διαχείρισης πόρων και οχημάτων στον οικισμό Θάμνα, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τα μέτωπα που βρισκόταν βόρεια του οικισμού του Μίσχου οριοθετήθηκαν. Υπάρχει μόνο ένα ενεργό μέτωπο βορειοανατολικά των οικισμών του Θαμνών. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, το έργο της πυροσβεστικής είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς υπάρχει πολύ δυνατός αέρας και φοβούνται μη γίνει εξάπλωση της φωτιάς.